Χριστούγεννα, Πάσχα εμείς δεν κάναμε. Σακούλες, πανιά, παπούτσια, γκάντια, εμείς το βάλουμε την τσέπη. Να πούμε ότι... Πού πάνε όλα τα λεφτά. Οπότε, σας σωστά είναι, συγγνώμη κύριε Λάτσης. Από το ΕΘΕΛ, δεν είναι και δεν το παίρνει. Και πού πάει διακοπές, πάει με τα λεφτά. Εμείς δεν έχουμε να φάμε, να πληρώσουμε το ενίκιο, γι' αυτό πάει διακοπές με τα λεφτά μας. Και μας προσβάλλει εκεί μέσα. Αν δεν που φέρνει του καρτί με το μισθό, λέει, αν εσύ δεν βάλεις υπογραφή, να φύγεις από τώρα. Τι είμαστε, ζώα είμαστε εκεί μέσα. Καθαρίσια είμαστε. Οπότε, κυρία Λάτση, σας δίνει και σας χρωστάει και μισθούς και από το 13. Επίδομα. Και επιδόματα και δώρα. Άδεια. Ποτέ εμείς δεν είδαμε από 600-800 ευρώ που ήταν επιδόμα μας και η άδεια, εμείς ποτέ δεν πήραμε. Ποτέ, μάλιστα. ποτέ. Εδώ μάλιστα. Και 6 χρόνια. Μάλιστα. Έχει φάει τόσο πολύ. Να πούμε ότι δουλεύετε 9 με 3 το βράδυ. Ναι, και έτσι, δύσκολη δουλειά. Και δύσκολη δουλειά, καθαρίζετε τα λεωφορεία. Ναι, πάρα πολύ. Εύχομαι ότι καλύτερο. Να πάω και στον κύριο Απόστολο Κασιμέρη. Είναι μέλος του Συνδικάτου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Συνδικάτου Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ. Κύριε Κασιμέρη, εκατοντάδες καθαρίστες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε απεργία. Βρίσκονται σε απεργία με τα πλέον πιο δίκαια αιτήματα που μπορεί να έχει ένας εργαζόμενος. Άλλωστε, και η αγωγή που έκανε ο εργολάβος, τόλμησε, είχε και θράσος να κάνει η αγωγή κατά αυτών των γυναικών, απερίφθηκε, κρίθηκε η απεργία τους νόμιμη και συνεχίζεται. Έτσι, είχε θράσος να βγει και από πάνω και να πει ότι βλάπτεται ο εργολάβος. Ποιος αυτός που τους έχει φεσώσει στην κυριολεξία, που δεν τους δίνει τα λεφτά που πρέπει να τους δίνει, που τις τρομοκρατεί, που απολύει. Άμα τολμήσεις να πεις θέλω ένα από τα δικαιώματα, μη δώσ' μου μια απόδειξη. Βγήκε από πάνω και θέλει να βγει από πάνω. Ποιος είναι υπεύθυνος και παρακολουθεί εάν τηρούνται οι συμβάσεις, εάν κάνει αυτά που πρέπει ο εργολάβος στους εργαζόμενους του? Σαφώς ευθύνη, και έχετε δίκιο που τα αναφέρετε, είναι η ΟΣΥ, η διοίκηση της ΟΣΥ. Μάλιστα. Για να ξεκαθαρίσουμε, να δούμε, να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Μάλιστα. Μισό λεπτάκι. Ο κύριος Γιώργος Αναγνωστόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΣΥ. Είναι μαζί μας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τα ακούσατε, κύριε Αναγνωστόπουλε. Τα ακούσατε. Βεβαίως τα άκουσα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καταρχήν να πω ότι η διοίκηση της ΟΣΥ σέβεται τον αγώνα και τα δικαιώματα των εργαζομένων, ειδικά σε αυτό το δύσκολο χώρο. Δεύτερον, να πω ότι η ΟΣΥ έχει εκπληρώσει, ενώ όταν ανέλαβε η διοίκηση αρχές Ιανουαρίου, βρήκε εκκρεμότητες περίπου 6 μηνών απέναντι στον εργολάβο, η ΟΣΥ έχει εκπληρώσει όλους τους όρους της σύμβασης και τις υποχρεώσεις που με βάση τη σύμβαση και τον νόμο έχει. Η ΟΣΥ το έκανε, ο εργολάβος έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του. Λοιπόν, ο εργολάβος από τις καταγγελίες των εργαζομένων, ναι. Δεν λένε ότι δεν έχει εκπληρώσει εμείς. Εσείς δεν το έχετε ελέγξει αυτό? Παρακαλώ να σας πω, εμείς πριν πληρώσουμε τον εργολάβο, έχουμε κάνει τις εξής κινήσεις. Ζητάμε ασφαλιστική ενημερότητα, ζητάμε βεβαίως τον εργολάβο ότι έχει πληρώσει τις εργαζόμενες και παράλληλα έχουμε στείλει, γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πέρα από αυτά άλλο έλεγχο. Όχι, πώς δεν μπορείτε να κάνετε? Άμα σας λένε ότι δεν έχει πληρώσει, δεν παίρνουν, δεν τηρούν αυτά που έχουν συμφωνήσει, δεν μπορούν να δουλέψουν οι γυναίκες. Δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Ή πράγματι σημαίνει αυτό, οπότε τον εργολάβο πρέπει να φροντίσετε εσείς τι θα γίνει μαζί του. Μάλιστα, γι' αυτό να σας απαντήσω λοιπόν. Έχουμε στείλει, επειδή δεν μπορεί να ελέγξουμε τον εργολάβο, αυτό μας στέλνει διάφορα έγγραφα. Έχουμε στείλει στην επιθεώρηση της εργασίας δύο φορές, γιατί αυτή μπορεί να κάνει μόνο έλεγχο στον εργολάβο. Τι σας είπε? Δύο επιστολές στην επιθεώρηση της εργασίας. Τι απάντησε? Και έχουμε κάνει και μία εξώδικο στην εταιρεία με τα θέματα. Η επιθεώρηση της εργασίας δεν μας έχει δώσει καμία απάντηση. Εμείς λοιπόν πέρα από αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, δεν μπορούμε να ελέγξουμε μια άλλη εταιρεία. Πόσο καιρό είναι που έχετε στείλει αυτές τις επιστολές? Η μία επιστολή έχει σταλεί αρχές Φεβρουαρίου του χρονιάς αυτής και η άλλη πριν περίπου 10 μέρες μετά από καταγγελίες. Δηλαδή από τις αρχές Φεβρουαρίου και έχουμε τέλος, Φεβρουαρίου, πλησιάζουμε στο τέλος Μαΐου, δεν έχει απαντήσει η επιθεώρηση εργασία. Δεν έχει απαντήσει και επαναλαμβάνω ότι έχουμε στείλει και δεύτερη πριν περίπου μια εβδομάδα 10 μέρες, τις οποίες δεν έχει απαντήσει. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο πέρα από το να ζητάμε την πλευρά του εργολάβου τα έγγραφα που απαιτούνται και να ζητάμε την επιθεώρηση της εργασίας, αφού υπάρχουν καταγγελίες από τις εργαζόμενες, να ελέγξει, να κάνει έλεγχο και να μας απαντήσει. Αυτός ο άνθρωπος έχει πληρωθεί, ο εργολάβος αυτός έχει πάρει λεφτά? Ο εργολάβος αυτός έχει πληρωθεί από την εταιρεία μας μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, ό,τι ήταν ληξιπρόθεσμο μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Λοιπόν,
Νομίζω ότι θα πρέπει να. Ναι, είναι δηλαδή κοροϊδία αυτό το πράγμα. Πρέπει να το δούμε. Εντάξει, άνθρωποι λένε δεν έχουμε πληρωθούμε, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Και είναι προφανές ότι μπορώ να σα στείλω και μέχρι σήμερα το μεσημέρι τις επιστολές που έχουμε κάνει σαν. Είναι υποχρεωμένος ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Ναι, βεβαίως. Είναι υποχρεωμένη η διοίκηση της ΟΣΥ να του ζητάει μισθοδοτικές καταστάσεις. Δεν το έχει κάνει ποτέ, παρά επαναπάβεται σε μια ψευδή δήλωση που του φέρνει ότι έχω ξοφλήσει όλο το προσωπικό. Παρότι ότι φωνάζουν συνεχώς οι καθαρίστριες και εγώ προσωπικά στον κύριο Αναγνωστόπουλο ότι κάτι συμβαίνει, πρέπει να το δούμε. Δεν μπορούμε να ακολουθούμε γραφειοκρατική οδό όταν κάτω άνθρωποι διαμαρτύρονται και πεινάνε. Με βάση, κύριε, την σύμβαση και την νομοθεσία, εκείνα τα οποία υποχρεούνται να μου δώσει εταιρεία και τα ζητάμε πάντα στην τρίπλη. Κύριε Αναγνωστόπουλε, καταλαβαίνω τι λέτε. Καταλαβαίνουμε όλοι τι λέτε. Ναι. Η βασική ευθύνη όμως είναι ότι πρέπει να καθαριστούν τα λεωφορεία. Ότι πρέπει οι εργαζόμενοι να πληρώνονται σωστά. Και αυτό οφείλει να είναι στην έγνοια και της διοίκησης αυτή τη στιγμή του ΟΣΥ. Βεβαίως. Άρα πρέπει να πιέσετε σε μια κατεύθυνση τα πράγματα να ξεκαθαριστούν το γρηγορότερο. Ναι, κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά υπάρχει και η διαδικασία και ο νόμος, τον οποίο δεν μπορούμε να παρακάψουμε. Και όταν σας λέω ότι έχουμε στείλει δύο επιστολές της εργασίας, τι άλλο να σας πω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.